Κύπρος 74. Γεια σας. Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαλάρε. Καλή σας μέρα. Είστε στην Αθήνα εσείς, έτσι. Είστε πρόσφυγας του 74 που διαμένετε στην Αθήνα. Είμαστε οι Κύπεοι οι οποίοι ζούμε στην Ελλάδα γενικά. Μάλιστα. Και ειδικότερα στην Αθήνα, από τους 50.000 περίπου συμπατριώτες μας οι οποίοι ζουν στην ελληνική επικράτεια, ο μεγαλύτερος αριθμός είμαστε από κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Μάλιστα. Τώρα έρχεται και ο πρόεδρος της Τουρκίας. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγί Περντογάν, βρίσκεται στην Αθήνα και εσείς κάνατε μια ανοιχτή επιστολή προς τον ίδιο. Τι ακριβώς λέει η επιστολή? Εμείς χαιρετίζουμε την απόφαση συνάντησης των δύο πρωθυπουργών στην Αθήνα για οποιαδήποτε θέματα υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο κρατών. Χαιρετίζοντας, και είμαστε πάντα υπέρ του διαλόγου σαν σύλλογος. Φύγουμε όμως περαιτέρω, επειδή δεν ανακοινώθηκε αν θα συζητηθούν τα θέματα που αφορούν ειδικότερα εμάς στην Κύπρο, δηλαδή και την κατοχή. Στέλνουμε αυτή την επιστολή με την παράκληση και την ευχή και φύγουμε αυτά τα θέματα, επιμίζοντας ότι με το Κυπριακό κράτος και είμαστε αντίθετοι για το ότι είχαν συμβεί τότε σαν γεγονότα του πραξικοπηματός. Ναι. Μάλιστα το υπενθυμίζουμε, ενώ και έζησε και αυτό το 2016 ανάλογα γεγονότα και τα ξέρει. Εμείς επιδιώκουμε πάντα το ένα και μοναδικό Κυπριακό κράτος. Είμαστε υπέρ των συνομιλιών και θα αποφασίσει η νόμιμη εκπρόσωπος μας, η κυβέρνησή μας και η άλλη πλευρά, οι διαπραγματευτές μας, που ακριβώς θα καταλήξουμε. Είμαστε σταθερά υπέρ της κοινωνικής ομοσπονδίας. Ναι. Εσείς πώς κρίνετε τώρα, γεγονός, κύριε Χαραλάμπους, αν μου επιτρέπετε, πώς κρίνετε το γεγονός ότι όπως όλα δείχνουν το Κυπριακό μάλλον δεν θα είναι στο τραπέζι των συνομιλιών Μητσοτάκη-Ερντογάν? Ναι, είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό για μας εδώ, διότι αντιμετωπίζονται μία σειρά από προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ναι. Και σοβαρά προβλήματα. Σε προβλήματα που προσεγγίζουν τα όρια της έναρξης πολέμου, λέω εγώ, με την υπερβολή. Είναι κατανοητό. Mm-hmm. Εμείς προσδοκούμε ότι σε μια επόμενη φάση, σε ευθύτερο χρόνο, θα είναι αμέσως η συζήτηση για την Κύπρο, για τη λύση στην Κύπρο. Πιστεύετε και, ότι... Ερχόμαστε και στους δύο να έχουν καλή επιτυχία. Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η λύση ή η συζήτηση για τη λύση είναι κοντά, διότι αυτή τη στιγμή επί του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας βλέπουμε μια σειρά από παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη, μια σειρά από νέα τετελεσμένα να δημιουργούνται, ένα κλίμα το οποίο όσο και να θέλει κανείς να το διατηρήσει καλό, η άλλη πλευρά το διαλύει μέρα με τη μέρα. Ναι. Ευελπιστούμε ότι θα σταματήσουν αυτά. Γιατί ευελπιστούμε? Διότι δεν μπορεί να κουβεντιάζει κανείς για να εξομαλύνει τις σχέσεις του με την Ελλάδα, διότι κακά τα ψέματα, άμεσα εμπλεκόμενη είναι και η Ελλάδα στο θέμα Κυπριακού. Είναι Κύπρος, Τουρκία, Ελλάδα. Ναι. Άρα εξομαλύνοντας τις σχέσεις στους δύο χώρες, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα αίσιο, μια ανέσια λύση και μάλιστα για την πατρίδα μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στη δημοσιότητα και η επιστολή σας. Ναι. Και θα είμαστε σε επαφή να τα ξαναπούμε. Θέλω να σας πω ακόμα ότι η επιστολή μας δεν περιορίστηκε μόνο προς την τουρκική πρεσβεία. Αν είδατε, προσπαθήσαμε να γράψουμε ένα κείμενο χωρίς ακρότητες, λέγοντας αυτά που θέλουμε να πούμε, αλλά και τον πόνο μας για την κατάσταση που επικρατεί 49-50 χρόνια τώρα. Ναι. Σας τονίζω και πάλι ότι η πλειοψηφία των περίπου 50.000 Κύπριων οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, η πλειοψηφία είμαστε από κατεχόμενες περιοχές. Μάλιστα. Πολλοί από εμάς μάλιστα είχαν λάβει μέρος στα γεγονότα της εισβολής. Είμαστε τότε στρατεύσιμοι. Εκλειθήκαμε και... Εσείς από πού είστε, κύριε Χαραλάμπους? Είπατε. Από πού είστε, από πού κατάγεστε? Εγώ είμαι από το Βαρόσι. Γεννήθηκα στο Βαρόσι. Έζησα στο Βαρόσι μέχρι 14 Αυγούστου το 1940, στην πρώτη αντέρατική δύναμη. Και έφυγε από το Βαρόσι μαζί με άλλους στρατιώτες το βράδυ της 14 Αυγούστου. Μάλιστα. Όταν τα τουρκικά τάξ είχα φτάσει στα πρόθυρα της πόλης, στα σχολεία του Αγίου Λουκά, γνωρίζετε. Ναι, ναι. Γιατί
Ήταν περίπου 7 η ώρα το βράδυ, σταματήσει και μην την άλλη μέρα. Μάλιστα. 15 Αυγούστου στην Περλή. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την δημοσιότητα που δίνετε στο θέμα, με την ευκαιρία ότι θα έρθει η ώρα της λύσης, της δίκαιας λύσης και του δικού μας προβλήματος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ιουλιέτα Μιχαήλ, καθώς ένας κυνηγός εδώ στην Κύπρο βρήκε τραγικό θάνατο καθώς κυνηγούσε. Ιουλιέτα. Ακριβώς, καλό μεσημέρι Χρήστο. Μοιραία εξόρμηση για 75χρονο κυνηγό.